Η Κεντρική Ένωση την προηγούμενη Κυριακή, πριν από οτιδήποτε άλλο, πήρε μια ξεκάθαρη, ομόφωνη απόφαση. Δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι στη διαδικασία της διαθεσιμότητας. Εξηγήσαμε δε με τον πλέον κατηγορηματικό και καθαρό τρόπο ότι από το 2010 έως το 2016 που απαγορεύονται οι προσλήψεις, εμείς θα αντιμετωπίσουμε τεράστιο πρόβλημα. Πώς θα λειτουργήσουμε τις κοινωνικοπρονοιακές υποδομές. Του χρόνου θα έχουμε πολύ περισσότερη ζήτηση από τους συμπολίτες μας να φέρουν τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς. Με τι προσωπικό? Το ίδιο θα πω και για την καθαριότητα. Και όμως απαγορεύει την πρόσληψη στους Δήμους για αυτό το μεγάλο διάστημα. Ταυτόχρονα είπαμε ότι έχουμε αθρώσει ταξιδοτήσεις και από 1η-1η του 2013 θα πάρουμε 200 νέες αρμοδιότητες. Γι' αυτό λοιπόν εμείς επί της ουσίας και με επιχειρήματα λέμε δεν περισσεύει κανείς. Υπάρχει ένα πρόβλημα και θέλω να το πω. Υπάρχουν λίγοι Δήμοι, μπορεί να είναι 5, μπορεί να είναι 6, οι οποίοι έχουν ένα πλεονάζον προσωπικό. Αλλά εμείς είχαμε πάει με απόφαση του συνεδρίου μας στην κυβέρνηση και είπαμε να υπάρξει δυνατότητα μετακίνησης, μετάταξης όπως θέλετε, από αυτούς τους Δήμους που έχουν πλεονάζον προσωπικό και δημιουργείται οικονομικό πρόβλημα σε αυτούς τους Δήμους που έχουν έλλειψη προσωπικού. Και είμαστε υπέρ αυτής της κινητικότητας. Και στη συνάντηση που κάναμε με τον κύριο Υπουργό της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και τον Γραμματέα, με σαφήνεια του προσδιορίσαμε αυτή μας τη θέση. Εμείς είπαμε ότι κύριε Υπουργέ πρέπει να εντοπίσουμε τα κενά αφού υπάρχουν στα ασφαλιστικά ταμεία, σε διοικητικούς υπαλλήλους, στο Υπουργείο Παιδείας και ούτε καθεξής, και να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η μετακίνηση αυτών των ανθρώπων. Δική μας πρόταση ήταν με κριτήρια κοινωνικά, με κριτήρια που θα λαμβάνει υπόψη του αν θα μετακινηθεί από μέσα στον ίδιο νομό. Αλλά εμείς είμαστε εκείνοι που επίσης είπαμε ότι η κύριε Υπουργέ και το αποδέχτηκε δεν μπορεί για τη μετακίνηση από το νομικό πρόσωπο του Δήμου Καλλιθέας στο Δήμο να θέλει υπογραφή του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και να μην κάνει τίποτα άλλο το Υπουργείο να ασχολείται με αυτό. Και θέλω να ξεκαθαρίσω επίσης και κάτι. Εμείς λέμε ναι στην κινητικότητα με κοινωνικά κριτήρια, αλλά λέμε και στην αξιολόγηση των δομών μας. Και λέμε με σαφήνεια ότι το τελευταίο 2 χρόνια 6.000 άνθρωποι αποχώρησαν από την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν μας περισσεύει κανείς. Αυτό είπαμε. Και αυτό εξακολουθούμε να λέμε.